Ο σκοπός της συμμετοχής μας είναι να προβάλλουμε την Πελοπόννησο, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να βοηθήσουμε μέσα από την πληροφόρηση που δίνει αυτή η έκθεση να γίνει πιο γνωστή η Πελοπόννησος με όλα τα καλά της, με όλα αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει, γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι η Πελοπόννησος μπορεί στον τουριστικό τομέα να είναι η αιχμή του δόρατος της τουριστικής ανάπτυξης της πατρίδος μας. Έχει τα πάντα, έχει τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα από κάθε περιφέρεια και τώρα με τους μεγάλους ιστορικούς άξονες μπορεί ο κόσμος να τα απολαύσει ευκολότερα. Είμαστε μόνο ένα βήμα από την Αθήνα. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, φέτος είχαμε επιδόσεις καλύτερες από το 2019. Υπήρξαν περιοχές στην Πελοπόννησο οι οποίες πλημμύρισαν κυριολεκτικά από κόσμο. Ιδιαίτερα η νότια και η ανατολική Πελοπόννησος. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Νομίζουμε ότι μια στρατηγική που εφαρμόζομαι αποδίδει. Έχουμε ήδη 5 info kiosk που δίνουμε πληροφόρηση στον κόσμο με κεντρικό αυτό του Ιστιμού και του αεροδρομίου. Αντιμετωπίσαμε το θέμα των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο που ήταν ανασχετικός παράγοντας για την τουριστική ανάπτυξη. Φέτος είμαστε μια καθαρή περιοχή με τα εργοστάσια διαχείρισης των απορριμμάτων και βεβαίως είχαμε και καλές παραγωγές σε πολλά προϊόντα και αυτό βοήθησε. Όπως ξέρετε, οργανώνουμε σε περιοχές οι οποίες έχουν τουριστική ανάπτυξη εκδηλώσεις γευσιγνωσίας όπως στην Αρεόπολη, Κορώνη, το Παράλιο Άστρος, το Τολό Μεθαύριο, τον Ιστιμό, το Ξυλόκαστρο, ώστε να δείξουμε στον κόσμο, ιδιαίτερα στους τουρίστες μας, τις γεύσεις της Πελοποννήσου, μιας περιοχής η οποία παράγει σχεδόν όλα τα προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται ως προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει κατά 30% περίπου το οδικό δίκτυο, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα και χρειάζονται χρήματα για να φτάσει στο επίπεδο το οποίο επιθυμούμε. Κάνουμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα όσον αφορά την Μεγαλόπολη, η οποία έχει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού από λιγνίτη. Μιλάω για τη δίκαιη μετάβαση σε μια εποχή μετά το λιγνίτη. Μας πάει πίσω ο πόλεμος, η εισβολή καλύτερα της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που υπάρχει. Επανερχόμαστε στο λιγνίτη. Αλλά εμείς το σχεδιασμό, όπως και ο Υπουργός ο κ. Παπαθανάσης, ο αρμόδιος, το σχεδιασμό για τη μεταλλιγνητική εποχή δεν τον εγκαταλείπουμε και κάνουμε βήματα στη Μεγαλόπολη, όπως η ίδρυση σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Σχολής Νοσηλευτικής Αγγλόφωνης στην περιοχή του Ελληνικού, όπως την κατασκευή της Εθνικής Πίστας ΜΟΤΟ, ενός μεγάλου πάρκου 2.000 στρεμμάτων, υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από βιομηχανίες για την εγκατάσταση στη Μεγαλόπολη και άλλες ενέργειες, ώστε αυτή η πολιτεία να έχει μέλλον και μετά το λιγνίτη. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια. Άλλες ενέργειες, οι οποίες συνδέονται με το περιβάλλον, είναι να έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση περιοχές, οι οποίες είναι μεγάλου έτσι, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως τα ποτάμια, η Νέδα ως παράδειγμα, ή πηγές νερού όπως είναι το Πολυλίμνιο. Η Νέδα είναι το μόνο θηλυκό ποτάμι, το ποτάμι με θηλυκό όνομα στην Ελλάδα. Είναι στα σύνορα Αρκαδίας, Ηλίας και Μεσσηνίας. Το Πολυλίμνιο είναι στην κεντρική Μεσσηνία και άλλες περιοχές τέτοιες. Ή προγράμματα για την ανάπτυξη και τον καθαρισμό μονοπατιών. Ή παρεμβάσεις στα λιμάνια μας. Τα λιμάνια έχουν καθοριστική σημασία για την τουριστική ανάπτυξη. Και τώρα σχεδιάζουμε σε συνεργασία με Δήμους ένα πλέγμα υδατοδρομίων όπου νομίζω ότι αυτό θα συμβάλλει σε αυτό που λέμε συνδυασμένες μεταφορές και στην ανάπτυξη περαιτέρω της Πελοποννήσου. Θα έχουμε πλέον επαφή με τα νησιά μας καλύτερη και το Ιόνιο και τα Κυκλάδες. Το όραμα είναι μια λέξη φορτισμένη γιατί μπορεί να συνδέεται με μύθους. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε βλέποντας την πραγματικότητα και τις δυνατότητες που έχουμε τις οικονομικές για μια Πελοπόννησο η οποία τουριστικά θα κουμπάει πάνω στον πολιτισμό και στο περιβάλλον. Στον πρωτογενή τομέα θα συνδυάζεται με παραγωγή αγροτικών καθαρών προϊόντων, βιολογικών προϊόντων. Πρέπει να δούμε ιδιαίτερα τα θέματα περιβάλλοντος, το νερό μας, είτε είναι θαλάσσιο, είτε είναι γλυκό νερό, το νερό των πηγών. Ευτυχώς είμαστε σε γενικές γραμμές μια καθαρή περιοχή.
να ελέγξουμε την υπερχρησιμοποίηση των λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων όπου αυτά χρησιμοποιούνται. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για περιβαλλοντικά θέματα με την Ακαδημία Αθηνών. Έχουμε εκδώσει και ένα σχετικό τόμο για το μέλλον το περιβαλλοντικό της περιφέρειάς μας. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στον πολιτισμό, στο περιβάλλον. Την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματά της τα βλέπουμε και νομίζω ότι σχεδιάζοντας θα μπορούμε να πορευτούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για μια Πελοπόννησο που τα έχει όλα, όλα. Σκεφτείτε, έχουμε πάνω από 10 σημεία γνωστά παγκοσμίως. Ποιος δεν ξέρει τη Σπάρτη, μεσαίο μορφωτικό επίπεδο, ποιος δεν ξέρει τις Μυκήνες, ποιος δεν γνωρίζει την Τίνθα, ποιος δεν γνωρίζει την Επίδαυρο. Δεν υπάρχει άλλη περιφέρεια στην πατρίδα μας η οποία να έχει τόσα και τέτοια σημεία παγκοσμίως γνωστά. Ας τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να βοηθηθεί και η πατρίδα μας και η περιφέρειά μας.